στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα του μνημείου φωτός, το οποίο έφερε αντιδράσεις παρά το γεγονός ότι είναι ένα θέμα που έπρεπε να ενώνει την πόλη. Τι γεύση σας αφήνει αυτή η συζήτηση και κυρίως το πρόωρο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου με την αποχώρηση των αντιπολιτεύσεων και με κάποιες εκφράσεις που ακούστηκαν για μαύρη σελίδα και δεν θα αντέξετε πολύ στο γύψο που υπόθηκε. Κύριε Πουλόπουλε, να ξέρετε, από την αρχή έχω δείξει έτσι, την διάθεση συνεργασίας που έχω μέσα από τη διαπαραταξιακή που δημιουργήσαμε, που δεν προβλέπεται πουθενά. Ήταν μια πρωτοβουλία δική μας και την προσπάθεια που έκαναν κάποιοι επικεφαλείς στις αντιπολιτεύσεις να την ακυρώσουν αυτή. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Μνημείο Φωτός, η αποδοχή της δωρεάς και η χωροθέτηση του Μνημείου Φωτός είναι μια ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής για τις Επαιτειακές Εκδηλώσεις. Δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω καλέσει τους επικεφαλείς να έρθουν στις επιτροπές αυτές, να έχουν συμμετοχή. Θα μπορούσαν να έχουν συμμετοχή λοιπόν, να ξέρουν από πρώτο χέρι τις συζητήσεις, να παρακολουθούσαν, να εκφράζουν τη δική τους άποψη. Ενδεχομένως να είχαμε κάνει μέσα από αυτή τη διαδικασία μια διαφορετική επιλογή και μια διαφορετική χωροθέτηση. Οι επικεφαλείς όμως επέλεξαν να μην μπουν στις επιτροπές. Μάλιστα, κάποιους τους κάλεσα προσωπικά στο τηλέφωνο και τους ζήτησα να μπουν στις επιτροπές. Και η απάντηση ήταν αρνητική. Γιατί? Για να μπορούν τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουν αντιπολίτευση. Γι' αυτό. Οπότε είχαν το περιθώριο, αν θέλανε πραγματικά να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε για να φέρουμε έτσι ένα αποτέλεσμα έτσι με το οποίο θα μας ενώνει όλους μαζί, όπως θα έπρεπε να μας ενώνει αυτό το Μνημείο Φωτός, θα πρέπει να έχουν μπει στις επιτροπές. Τώρα, εκ των υστέρων, δεν αντιλαμβάνουμε αυτή την αντιπολίτευση που ασκούν. Εμείς λοιπόν έχουμε στείλει, όπως έχω πει, στα σχολές καλλιτεχνών. Έχουμε λάβει, να σας ενημερώσω σήμερα, έχουμε λάβει δύο απαντήσεις και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Θα τις κοινοποιήσουμε προφανώς, θα τις δώσουμε στη δημοσιότητα αυτές τις απαντήσεις σήμερα, ώστε να μάθει ο κόσμος πώς τοποθετείται ο καθηγητής που έχει αναλάβει να γνωμοδοτήσει επί του θέματος από τη Σχολή Καλλιτεχνών Αθήνας και από τη Σχολή Καλλιτεχνών Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εκεί ήταν η αιτία σας περισσότερο, ότι ίσως κάτι φοβηθήκατε, όπως υπόθηκε. Έχω πει και άλλη φορά, θα το παραλάβω, ότι οι επιτροπές του Δήμου δεν καλύπτουν μία την άλλη, ούτε ακυρώνουν μία την άλλη. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής, όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς και μπορεί να μιλά πολιτικά, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο χρειάζεται μια ψηφοφορία που δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει νόημα η ψηφοφορία. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί πολιτικά. Δεν τοποθετηθεί πολιτικά ο κάθε επικεφαλής. Τι διαφορετικό θα λέγανε στην ψηφοφορία? Και γιατί να γίνει ένα σημείο η ψηφοφορία, ένα σημείο αντιπαράθεσης? Εμείς είπαμε αυτό το Μνημείο Φωτός, το οποίο θα πρέπει να ενώνει το 1821 με το 2021 και να παρουσιάζει την πόλη του μέλλοντος, την Ευρωπαϊκή Καλαμάτα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να ενώνει και όχι να διχάζει. Και έτσι μέσω της μη ψηφοφορίας αποφύγαμε ένα διχασμό.